Μετσόβιο ανέλαβε το μέρος του τεχνικού, αρχιτεκτονικά, στατικά, περιβάλλον. Η δική μου ομάδα είχε εμένα, οικονομολόγους, υποψήφιους διδάκτορες, φοιτητές κτλ. Που ήρθαν στην Κέφαλο και είχα τη φανή ιδέα, επειδή γνώριζα ένα πολύ καλό σκηνοθέτη, τον Άγγελο τον Κοβότσα, να του πω αν θα μπορούσε να συνοδέψει την ερευνητική ομάδα που θα παίρναμε συνεντεύξεις ούτως ή άλλως και να τις κινηματογραφήσει. Είχαμε κάνει 27 συνεντεύξεις με ανθρώπους που δούλεψαν στο ΖΗΝΗ περίπου 2 ώρων η καθεμία. Και με άλλους μεμονωμένους, όπως ήταν κάποιες γυναίκες, κοπέλες το 50 τόσο, που είχαν αρχίσει με τον Μπούρα να σπάζουν τα τραγάκια Περλίτη για να πάρει δείγματα στην Αθήνα για να δει αν είναι ο Περλίτης, τέλος πάντων, μεταλλεύσιμος ή όχι. Να δούμε κάποια αποσπάσματα. Ο Τριαντάφυλλος, ο Μιχάλης και ο Μιχάλης, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, βρέθηκαν στο ορυχείο Περλίτη του Νικολάου Μπούρα, που δεν λειτουργεί πια. Απόμαχοι αγάτες αναπολούν, στοχάζονται, αφηγούνται ανάμεσα σε παλιές μηχανές, εξαρτήματα, κομμάτια πεταμένα στον χρόνο. Πάει καιρός που δούλευαν εδώ, στο ΖΗΝΗ, που είναι τόπος πλούσιος σε Περλίτη. Παραδίπλα η Κέφαλος, μια από τις περιοχές της ΚΟ με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Το αγροτικό του Καβούρη, αλλά και το εθνικό του Νιώτη. Ονόματα που αντανακλούν και την πολιτική τοποθέτηση των θερμών. Η πέτρινη ανεμόμυλη του Παπαβασίλη, του Ντρίλια, του Σάρσατε. Τα λιτά μονόρροφα σπίτια με τα μικρά παράθυρα. Υλικά κατάλοιπα μιας άλλης κοινωνίας, μιας άλλης οικονομικής πραγματικότητας πίσω από τη σύγχρονη πλατεία της Κεφάλου. Είχαμε μέχρι τη δεκαετία του 60, αρχές δεκαετίας του 60, μια ιδιόμορφη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου. Αυτή η πραγματικότητα χαρακτηριζόταν από, καταρχήν, από την οικονομία, τις κοινωνικές σχέσεις, τον πολιτισμό, που μπορώ να πω ότι χαρακτηριζόταν η μεν οικονομία, ήταν κύρια γεωργία, κτηνοτροφία, λίγη αλληλεία, σε μια βάση ανταλλακτικής οικονομίας και αυτάρκειας, έτσι. Οι δε πολιτιστικές και κοινωνικές σχέσεις ήταν μέσα στα στενά πλαίσια αυτής της τοπικής κοινωνίας χωρίς πολύ μεγάλες εξωτερικές επιρροές. Η ναυτολόγησή των και η μετανάστευση αποτελούν αναγκαίο κακό, αφού οι δυνατότητες που προσέφερε η τοπική αγορά εργασίας ήσαν περιορισμένες. Η τοπική αρχή αντιμετωπίζει πλέον το λατομείο Μπούρα ως μια ενοχλητική για την τουριστική ανάπτυξη δραστηριότητα που πρέπει να σταματήσει. Με λίγα λόγια είχαμε ακούσει ότι θα είμαστε προάλλους εγώ και αρχίσαμε να κάνουμε τις ενέργειες σαν σωματείων τότε. Είχα το λογιστή και μου έγραφε συνέχεια αυτά και στέλναμε. Το Υπουργείο Μηχανίας, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί μας λέγανε ότι θα μας κλείνανε για αρχαιολογία, από αρχαιολογία δηλαδή, το αυτό, η Μελίνα. Οι άνθρωποι του Ζηνιού κάνουν τους δικούς τους μικρούς μεγάλους απολογισμούς. Και είναι πράγματι αξιοθαύμαστο το πόσο ευέλικτα περνούν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας και από εκεί στην απασχόληση σε τουριστικές επιχειρήσεις. Αν μπορούσαν, ας έκαναν κι αλλιώς.